Συγχαίρετε την νεολαία μας. Συγχαρητήρια στην νεολαία, συγχαρητήρια από τα βάθη της καρδιάς μου, γιατί θέλω να σας πω ότι όλα αυτά που βλέπετε, το σήμα της νεολαίας, αυτό που βλέπετε πίσω στην πλάτη, το κάνανε μόνοι τους οι νεολαίοι. Είναι δικό τους, είναι δική τους ιδέα, είναι δική τους η παραγωγή, δεν ζητήσαν τίποτα από εμάς. Για την νεολαία των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν είναι το μέλλον του κινήματος, είναι το μέλλον κίνημα. Πρέπει να ξέρουν ότι πίσω από τους ανεξάρτητους Έλληνες, μετά τους ανεξάρτητους Έλληνες, έρχεται η νεολαία των ανεξάρτητων Ελλήνων. Άκουσα με προσοχή τον Αντιπρόεδρο σχετικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Οι εκλογές που έρχονται πολύ πιθανώς να γίνουν μαζί. Οι αυτοδιοικητικές, οι εθνικές και οι ευρωεκλογές. Εμάς, ο στόχος μας είναι οι εθνικές εκλογές και οι ευρωεκλογές. Και αυτές τις εκλογές θα παλέψουμε, θα νικήσουμε και θα αποδείξουμε ακόμα μια φορά ότι το κίνημα των ανεξάρτητων Ελλήνων είναι το κίνημα εκείνο το οποίο γεννήθηκε χωρίς σπόνσορες, χωρίς ναβατζίδες, χωρίς πετικρή πολιτικό, χωρίς την βοήθεια μέσων ενημέρωσης, αλλά γεννήθηκε από τους πολίτες, αποτελείται από πολίτες και θα παραμείνει στη ζωή του τόπου όσο ο ελληνικός λαός το στηρίζει. Και ο ελληνικός λαός το στήριξε στις τελευταίες 5 εκλογές. Τις κερδίσαμε όλες. Έχω μία σαδιστική τάση απέναντι σε αυτούς τους δημοσκόπους. Όταν τους βλέπω την Κυριακή το βράδυ, είναι πράγματι καταπληκτικό να βλέπει κανείς όλους αυτούς τους τύπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημοσύνη, δεν μετράνε απολύτως τίποτα. Ήταν αυτοί οι οποίοι απέτυχαν στο δημοψήφισμα που μας έλεγαν ότι θα βγει ναι, ήταν αυτοί που βγάζανε το Σιμίτι σαν τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ήταν αυτοί οι οποίοι λέγανε ότι οργάνωσε και τις εκλογές, ήταν αυτοί οι οποίοι μας έβγαλαν 5 φορές σε 5 εκλογές με 1% και τους πήραμε όλες τις εκλογές, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν τη συνέχεια τους σε αυτούς τους δημοσιογράφους που ταρπάζουν από τα μαύρα ταμεία των εκάστοτε κυβερνήσεων και κομμάτων και νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός θα ακολουθήσει τις δικές τους προβλέψεις. Είναι οι καφετζούδες της πολιτικής, τους οποίους ακόμα μια φορά θα τους τσακίσουμε. Και δεν θα μπούμε στη Βουλή, για να μπούμε στη Βουλή. Είμαστε μέχρι τώρα ρυθμιστές τα τελευταία 4 χρόνια. Θα είμαστε για πάρα πολλά χρόνια ακόμα οι ρυθμιστές των πολιτικών της πατρίδας μας. Για ανεξάρτητοι Έλληνες έχουμε λάβει συγκεκριμένη εντολή και την εντολή του ελληνικού λαού την εκτελούμε. Την εκτελούμε με πίστη, με συνέπεια και ξέρει ο ελληνικός λαός ότι είμαστε οι μόνοι ικανοί να χτυπήσουμε το χέρι, να σταματήσουμε αποφάσεις, να αποπέμψουμε ανθρώπους από την πολιτική ζωή και να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τις πολιτικές εξελίξεις. Ο ελληνικός λαός νομίζετε ότι έχει να επιλέξει μεταξύ του Τατσόπουλου και του Κοτζιά, μεταξύ του Φίλη και του Γορίδη? Αυτό είναι το δίλημα που βάζουν στον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός θέλει μια πολιτική δύναμη που με συνέπεια, όπως έκανε τα τελευταία 4 χρόνια, και αύριο θα είναι εκεί για να σηκωθεί να πει όχι στην κατάλυση των σχέσεων της Ορθοδοξίας με τον Ελληνισμό. Για να σταματήσει για να σταματήσει τα σχέδια της παγκοσμιοποίησης που θέλουν την κατάργηση των εθνών κρατών, που θέλουν συμφωνίες σαν αυτή των Πρεσπών, που θέλουν να περνούν χωρίς αντίσταση τις αποφάσεις του και τους σχεδιασμούς τους. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Θα τα πούμε όλα ξεκάθαρα. Αλλά θέλω συναγωγείς και αγωνιστές να καταλάβουμε κάτι. Να γυρίσουμε λίγα χρόνια πίσω μαζί.
όταν πρωτοβρεθήκαμε στο διαδίκτυο και να θυμηθούμε τι ακριβώς λέγαμε στον ελληνικό λαό και να κάνουμε ένα απολογισμό για το τι πράξαμε μέχρι τώρα. Τι υποσχεθήκαμε στον ελληνικό λαό? Υποσχεθήκαμε ότι θα χτυπήσουμε το παλιό και το διεφθαρμένο. Και το διαλύσαμε. Υποσχεθήκαμε ότι θα αγωνιστούμε για να παραποκτήσει ο ελληνικός λαός την εθνική του κυριαρχία που είχε παραδοθεί στους πιστωτές. Το καταφέραμε. Υποσχεθήκαμε ότι τα μνημόνια θα τελειώσουν από την Ελλάδα. Και τελειώσανε. Είπαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Ελλάδα δεν πωλείται και η Ελλάδα δεν πωλήθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πού είναι οι ταβαντζίδες του 12, πού είναι οι μεγαλοεργολάβοι και οι ιδιοκτήτες καναλιών του 12, πού είναι όλοι αυτοί που είχαν ειδική προστασία από τους πολιτευόμενους? Είτε διαλύσανε και κλείσανε τα κανάλια τους, είτε σταματήσανε να παρεμβαίνουν στη ζωή του τόπου. Θα μου πείτε, γεννηθήκαν κάποιοι άλλοι. Και αυτούς θα τους βγάλουμε από τη μέση. Εμείς μόνο μπορούμε. Γιατί εμείς ούτε τα παίρνουμε, ούτε αφημούμαστε, ούτε φοβόμαστε. Πάμε στον ελληνικό λαό να χτυπήσουμε τη διαφθορά. Κυνηγάω τον Παπαντονίου. Με τη Μαρκέλα γεράσαμε, γραφεί ερωτήσεις από το 1998. Από το 1998, οι περισσότεροι από αυτούς που προφυλακίζονται και μπαίνουν μέσα, μου έχουν κάνει δεκάδες αγωγές, σαν για κάτι άλλο που μου κάνουν τώρα. Τους παλέψαμε και 18 υποθέσεις εξοπλιστικών πήγαν στη δικαιοσύνη και 2 πρώην Υπουργοί Άμυνας είναι στη φυλακή. Αυτό υποσχεθήκαμε ότι θα κάνουμε τον ελληνικό λαό και αυτό κάναμε. Το Βενιζέλο τον προστατεύει αυτή τη στιγμή ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία. Ο Βενιζέλος και ο Σιμίτης είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν και την αιτία που θα πρέπει οι άνθρωποι που προέρχονται από την κεντροδεξιά να καταλάβουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αρχηγός ενός κόμματος το οποίο έχει μετατραπεί σε δικηγόρο υπεράσπισης του ΠΑΣΟΚ, έχει υποψήφιο το γιο του Γιάννου Παπαντονίου, είναι ένα κόμμα το οποίο υπερασπίστηκε τον Βενιζέλο σε όλες τις υποθέσεις για να μην πάει στο ειδικό δικαστήριο, είναι ένα κόμμα που οι υβριστές του Κώστα Καραμαλή κάνουν κουμάντο όπως ο Βορύδης και ο Γεωργιάδης και ο Πλεύρης, είναι ένα κόμμα που δεν έχει σχέση καμία με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Είναι το κόμμα του Τατσόπουλου, κύριε. Απορώ από τους ψηφοφόρους μου της Νέας Δημοκρατίας τόσα χρόνια, από το 1993 μέχρι σήμερα, ποιος θα αντιπροσωπευτεί από τον Τατσόπουλο. Ούτε η μισή γλυφάδα. Για να μην είναι σαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, πράγματι, περάσαμε διαπυρώσεις και συντήρου. Πράγματι, από αυτούς που ξεκίνησαν μαζί μας, πολλοί δεν είναι μαζί. Είναι τυχαίο ότι όποιος μας εγκατέλειψε, εξαφανίστηκε από την πολιτική ζωή του τόπου. Πού είναι ο κύριος Νταβρής? Πού είναι ο κύριος Μαρκόπουλος? Πού είναι ο κύριος Γιωβανόπουλος? Πού είναι η κυρία Ιατρίδου? Πού είναι όλες αυτές οι φίρμες οι οποίες θα κάναν και κόμματα, θα μπαίναν στην πολιτική ζωή, θα γινόντουσαν και αρχηγοί? Εξαφανιστήκανε, και ξέρετε γιατί? Γιατί άλλοι εξαφανιστήκανε και έχουν να ζήσουν τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής τους, και κάποιοι άλλοι γιατί δεν πείσαν κανέναν. Λοιπόν, ας φύγουν
και όσοι νομίζουν ότι θα χρησιμοποιήσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες για να πάρουν μια καρέκλα μαζί τους. Προσδεχτείτε και θα φύγετε με κλωτσιές όλοι από τους ανεξάρτητους Έλληνες. Το παραμύθι τέλος. Το παραμύθι τέλος. Αρκετούς κάναμε φίρμες. Πάρτε τα τραγούδια και τους δίσκους σας και εξαφανιστείτε. Έρχεται η νεολαία, έρχονται νέα παιδιά, έρχονται νέοι βουλευτές, έρχονται νέοι ευρωβουλευτές, έρχεται νέο αίμα που θα προχωρήσει με το πνεύμα και τον λαό των ανεξάρτητων Ελλήνων που δεν έχει καμιά κολλημένη καρέκλα επάνω του. Και τα ψηφοδέλτια όλα, Πρόεδρε της Νεολαίας, σου υπόσχομαι εγώ προσωπικά ότι σε κάθε περιφέρεια της Ελλάδος θα έχουν εκπρόσωπο έναν από την Νεολαία. Κάναμε λάθη. Τουλάχιστον ένα. Κάναμε λάθη. Τα οποία λάθη όμως είχαν να κάνουν με ανθρώπους και όχι με ιδέες και αρχές. Αφήσαμε ανθρώπους να προχωρήσουν παραπάνω εκπροσωπώντας μας χωρίς πράγματι να το αξίζουν. Αλλά αυτό γιατί εμείς ξεκινήσαμε διαφορετικά από τα άλλα κόμματα. Γιατί είμαστε κίνημα. Και εδώ, Πρόεδρε και Αντιπρόεδρε, θέλω να σου πω στο θέμα της κομματικής πειθαρχίας. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι το τελευταίο μέσο που θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και μόνο σε ακραίες περιπτώσεις και ιδιαίτερα για θέματα που έχουν να κάνουν με επιλογές προσώπων για τις τοπικές εκλογές. Οι τοπικές κοινωνίες ξέρουν καλύτερα από τον οποιονδήποτε ποιο πρέπει να εκλέξουν. Εγώ το μόνο που σας ζητάω είναι να στηρίξουμε ανθρώπους έντιμους, καθαρούς, που δεν θα μας εκθέσουν αύριο μεθαύριο και θα μπορούν να διοικήσουν τους δήμους τους και τις περιφέρειές τους. Θέλω ακόμα να σας πω, να μην ακούτε τις ειρήνες που προβλέπουν το μέλλον. Ποιοι μας είπαν πεθαμένους? Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Πεθαμένους μας είπε πρώτα απ' όλα καλά η δημοσκόπη. Μετά μας είπε η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έκανε ένα απόκομα. Απόκομα. Το 1,2 το φαντάστηκε. 0,8 πήρε. Το οποίο ξεκίνησε με 30 εκατομμύρια ταμείο, ξεκίνησε με το όνομα του μπαμπά της, ξεκίνησε με ένα κομματικό μηχανισμό τεράστιο και δεν κατάφερε να μας πιάσει ούτε στο 10% των αποτελεσμάτων μας σαν περιφέρεια. Αυτή η κυρία λοιπόν προβλέπει ότι εμείς θα πεθάνουμε πολιτικά. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εναποστρατεία πολιτικός, η κυρία εναποστρατεία, πολύ απλά. Δεύτερος, που προέβλεψε για μας ότι είμαστε πεθαμένοι πολιτικά, ήταν ο περίφημος κύριος Σκοτζιάς, ο οποίος ηγείται, λέει, ενός κόμματος που λέγεται Πράτο. Πράτο, από την πράξη. Το Πράτο, το Πράτο δε, είναι ένα κόμμα το οποίο ουδέποτε έχει κατέβει σε εκλογές. Είναι κόμμα VIP, σαν τον κύριο Κοτζιά. Είναι ένα κόμμα που περιμένει να το διορίσει ο ελληνικός λαός, λόγω της ομορφιάς του. Δεν έχει ποτέ διαγωνιστεί ούτε σε διαγωνισμό για να πάρει συνεταιρισμό. Και αυτός ο τύπος, με αυτό το απόκομα που δεν ξέρω πού βρίσκει τα λεφτά, βγαίνει και κάνει κριτική στους ανεξάρτητους Έλληνες. Λοιπόν, του απαντώ ευθέως και καθαρά. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε στην πολιτική ζωή και θα είμαστε και αύριο για να διώχνουμε κάτι κοτζιάδες που δεν εξέλεξε ποτέ ο ελληνικός λαός και που νομίζουν ότι θα κλείνουν την εξουσία ερήμη της βούλης του λαού. Αυτή η κυβέρνηση στην οποία συμμετέχουμε έκανε ως τώρα μόνο καλά. Έβγαλε τη χώρα, όπως είπα, τα μνημόνια και την έβαλε στον δρόμο της ανάπτυξης. Αναδιαρθρώνει το κράτος για να λειτουργεί έτοιμα, δίκαια, αξιοκρατικά, με διαφάνεια και προς όφελος των πολιτών. Έθεσε ως προτεραιότητα τους νέους ανθρώπους και τις αδύναμες κοινωνικές ομάδες. Και εδώ για να χωρίσει να αγωνιστάς πω το εξής.
Θυμάστε όταν τους έλεγα και εμείς οι ανεξάρτητοι Έλληνες από τις πρώτες εκλογές για το πώς θα πρέπει να φτιάξουμε δήμες συμμαχίες, όταν μιλάγαμε και λέγαμε ότι εκτός από τους δανειστές και την κυρία Μέρκελ υπάρχουν και άλλοι σύμμαχοι. Υπάρχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Υπάρχουν σύμμαχοι στην ευρύτερη περιοχή μας. Και μιλήσαμε τότε για το Ισραήλ, μιλήσαμε για την Αίγυπτο, μιλήσαμε για την Ιορδανία, για τα Αραβικά Εμιράτα. Τους είπαμε ότι αυτό που μπορεί η χώρα να κάνει και πρέπει να κάνει είναι να εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο, το φυσικό της αέριο. Και αυτοί όλοι τα λέγανε ότι ήταν ψεκασμένες απόψεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Σήμερα η Ελλάδα είναι ο στενότερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και μεταφέρεται όλο το κέντρο εξουσίας από την Τουρκία προς την Ελλάδα, το Plan A που είπε προχθές ο Υπουργός Στρατιωτικού Πομπέο. Η Ελλάδα έχει υπογράψει για την εκμετάλλευση του φυσικού της αερίου με τις μεγαλύτερες εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρώπης, την ExxonMobil από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Total από τη Γαλλία. Ήδη ξεκινά οι γεωτρήσεις νότια της Κρήτης με κοιτάγματα που υπερβαίνουν τα 250 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ελλάδα είναι έτοιμη, πέραν της εξόρυξης του φυσικού της αερίου, όπως ανακοίνωσε από την Ουάσιγκτον προχθές ο Υπουργός Εξωτερικών της Ηνωμένων Πολιτειών, να γίνει ο κόμβος που θα ενώσει την Κύπρο και το φυσικό αέριο του Ισραήλ και της Αιγύπτου και της Κύπρου με τα ευρήματα στον ελληνικό υποθαλάσσιο χώρο, με τη στερεά Ελλάδα, με τη χερσαία Ελλάδα και συνεχεία με όλη την Ευρώπη. Και μέχρι να γίνει αυτό, στην Αλεξανδρούπολη γίνεται η μεγαλύτερη τράπεζα φυσικού αερίου, η οποία θα τροφοδοτεί τους υφιστάμενους αγωγούς. Οι ψεκασμένοι τα βλέπαμε αυτά, ή οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα κάναμε αυτά? Οι ανεξάρτητοι Έλληνες τα κάναμε αυτά. Με επιμονή και σκληρή δουλειά. Μας ανοίξαν τις πόρτες σε όλες τις χώρες του κόσμου. Θυμάστε πώς αντιμετωπίσαν τον Σαμαρά και τον Βενιζέλο? Θυμάστε τι έγινε με τον Γιωργάκη στις Κάνες? Θυμάστε πώς κλείναν τις πόρτες ή πώς εξευτέλιζαν τους Έλληνες πολιτικούς και πρωθυπουργούς? Και τώρα η Ελλάδα είναι ο κύριος συνομιλητής και των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και όλων των χωρών της Μεσογείου. Και αυτό το έκανε αυτή η κυβέρνηση. Και αυτή η κυβέρνηση υπάρχει γιατί υπάρχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Θέλω να το συνειδητοποιήσετε. Θέλω να το σκεφτείτε. Τι θα γινόταν αν εμείς δεν υπήρχαμε? Εάν οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν υπήρχαν στο χάρτη το 2015 τον Ιανουάριο, εάν ο ελληνικός λαός δεν ενέκρινε την αλλαγή της τάσης μας, γιατί μόνο εκεί αλλάξαμε. Το Σεπτέμβριο του 2015 που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στη συμφωνία την οποία κάναμε, δεν προχωρήσαμε δίμη του ελληνικού λαού. Είπαμε στον ελληνικό λαό ότι εμείς αλλάζουμε πολιτική και ζητάμε την έγκρισή του. Και ο ελληνικός λαός την έδωσε την έγκριση το Σεπτέμβριο του 2015. Άρα κολοτούμπες εμείς δεν κάναμε. Εμείς την αλλαγή της πολιτικής μας την περάσαμε μέσα από τον ελληνικό λαό, ο οποίος και την ψήφισε. Και αυτή την πολιτική είναι που επαγραμμώσαμε και αυτή η πολιτική είναι που έκανε τη χώρα να βγει. Αν λοιπόν το 15 του Σεπτέμβριο οι ανεξάρτητοι δεν μπαίναμε μέσα, τι θα γινόταν? Ποιοι θα κάνανε κυβέρνηση? Θα μπορούσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, να συνεννοηθεί με την κυρία Γεννηματά που βγαίνει και υπερασπίζεται όλα τα στελέχη του Πασόκ που προφυλακίζονται? Έχει στην κοινοβουλευτική του ομάδα αυτούς που λέγανε ότι οι λογαριασμοί του Παπαντονίου ήταν αριθμοί τηλεφώνων. Θα συνεργαζόταν με το ποτάμι? Θα είχε ξεπουληθεί μέχρι τώρα η μισή Ελλάδα?
αφήστε τα θέματα της θρησκείας, αφήστε τα θέματα της εκπαίδευσης, αφήστε τα υπόλοιπα. Θα συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία? Βεβαίως και όχι. Για να ξέρετε τι έλεγε, λοιπόν, παίξαμε τον κομβικό ρόλο. Και ήρθε η ώρα να εισπράξουμε από τον ελληνικό λαό αυτό το καλό το οποίο κάναμε σε Ελλήνες και Χριστιανοί. Μπροστά μας υπάρχουν μόνο δύο ευκαιρίες και καλύτερες μέρες. Αλλά μόνο αν εξασφαλίσουμε πολιτική σταθερότητα στο εσωτερικό της χώρας και επιλύσουμε τα θέματά μας με τους γείτονες, χωρίς όμως να εκχωρήσουμε ιστορία, παράδοση και όλα όσα προκλητικά διεκδικούν. Πρέπει να προχωρήσουν όλες οι προγραμματισμένες μεγάλες επενδύσεις. Πρέπει σταδιακά να ξεκινήσουν οι αλλαγές στο φορολογικό μας σύστημα. Και εδώ πιέζουμε για αλλαγές άμεσες στο φορολογικό σύστημα. Με μείωση φόρων. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες πιστεύουμε στην ανάγκη των κράτων να είναι αρρωγός στους κοινωνικά στενέστερους. Αλλά παράλληλα πιστεύουμε και στον ιδιωτικό τομέα, στη μικρομεσαία επιχείρηση, στην ελεύθερη οικονομία. Πιστεύουμε ότι πρέπει στο επόμενο μέτρο που θα πάρθει είναι να μειωθεί ο φόρος για να μπορέσει να λειτουργήσει η αγορά. Πρέπει να γίνει αντιποδοτικός. Πρέπει να διευκολύνουμε και όχι να δυσχεραίνουμε το ξεκίνημα του ιδιωτικού τομέα και των εταιριών. Συναγωνίστε και συναγωνιστές νεολαίας μας. Είμαστε σε μια περίοδο που προχωράμε στις σταματικές αλλαγές. Ήρθε η ώρα να κάνουμε την πατρίδα μας ένα εκπαιδευτικό παράδεισο που θα φέρει χρήματα και θέσεις εργασίας. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε το άρθρο 16, ώστε να έρθουν μεγάλα και σοβαρά πανεπιστήμια στη χώρα. Βέβαια, υπό τον έλεγχο του κράτους. Υπό τον συνεχή έλεγχο του δημοσίου. Η Ελλάδα έχει παράδοση στην ιστορία, στην εκπαίδευση. Έχει αστήρευτο ανθρώπινο δυναμικό. Γερά μυαλά που δεν πρέπει να φεύγουν έξω. Τα πανεπιστήμια αυτά μπορούν να λειτουργούν ανταποδοτικά και να προσφέρουν θέσεις εργασίας και υποτροφίες σε νέους ανθρώπους. Πρέπει να ενισχυθεί η έρευνα και η καινοτομία, να ενισχυθούν οι τοπικές κοινωνίες. Ήρθε η ώρα να προτείνετε εσείς και οι βουλευτές μας και όλοι οι υπουργοί, όλα τα στελέχη μας να προχωρήσουν προτάσεις των εξάρτητων Ελλήνων. Πάμε πλέον, όπως είπαμε, για να δημιουργηθεί ένας μεγάλος κόμβος για την ενέργεια, με εξέδρες απάντησης φυσικού αερίου. Πάμε να προτείνετε η νεολαία, τα ΤΕΗ της Καβάλας, να ξεκινήσουν να εκπαιδεύουν νέους επιστήμονες σε αυτές τις τεχνολογίες, να μπορούν να τους το πιστοποιούν. Κάντε προτάσεις, οποίες θα κάνουμε πράξη κυβερνητική. Ελάτε και εμπλακείτε με το κράτος. Ήρθε η ώρα να προτείνετε και να κάνουμε πράξη άμεσα μέσα στους επόμενους μήνες αυτά που θα προτείνετε. Πιστεύουμε ότι τότε θα σας τα πω, κύριε. Ακούστε, η επέκταση της ΑΟΣ δεν λέγεται επέκταση, είναι η ανακήρυξη της ΑΟΣ. Η ανακήρυξη της ΑΟΣ είναι κάτι το οποίο ξέρετε πολύ καλά ότι θα είχε γίνει αν κάποιοι δεν προσπαθούσαν να παίξουν πολιτικά προσωπικά παιχνίδια και αφήνανε την κυβέρνηση να κάνει αυτό που πρέπει. Λοιπόν, αυτό δεν σταματάει. Είναι προϋπόθεση για να προχωρήσουμε τα υπόλοιπα που λέμε. Στην παιδεία πρέπει να προχωρήσει το δεκαετής υποχρεωτική φοίτηση και να αποσυνδεθεί το λύκειο από την ανώτατη εκπαίδευση. Να προστατεύσουμε τα πανεπιστήμια μας από την απρόσκοπη φοίτηση των παιδιών όπως γίνεται σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο. Όπως κάναμε σε ένοπλες δυνάμεις για τους οπλίτες. Προτάσεις δικές σας όμως είναι οι προτάσεις αυτές που θα διαμορφώσουν το πρόγραμμα των ανεξάρτητων Ελλήνων. Γιατί οι ανεξάρτητοι Έλληνες δεν έρχονται στην νεολαία να πούνε πάρτε αυτές τις προτάσεις και υπερασπίζετε τις. Εγώ σας λέω πάρτε και σκίστε τις. Διαμορφώστε τις εσείς, γιατί εσείς έχετε το μέλλον στα χέρια σας. Και ο ενεργός ρόλος, πολιτικός ρόλος είναι αυτός που θα βάλει την νεολαία των ανεξάρτητων Ελλήνων στην πρωτοκαθεδρία. Δεν είμαστε ούτε αυσοκομιτές, δεν εκτελείτε ούτε διαταγές του κινήματος. Εσείς διατάσσετε το κίνημα και εσείς αποφασίζετε για το αύριο. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλες και φίλοι, θέλω να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος ακόμα στα εθνικά θέματα. Χωρίς αρχές, αξίες και σεβασμό στην ιστορία και στην παράδοση, καμία χώρα δεν θα φτάσει μακριά. Και αυτό αποδεικνύεται καθημερινά. Παράδειγμα είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, που αντί να επιλύσει το θέμα,
δημιούργησε διχασμό σε όλα τα επίπεδα και αρνητικές επιπτώσεις σε μια πολύ σημαντική στιγμή για την Ελλάδα. Τώρα, αφού απελευθερωθήκαμε από το ζυγό των μνημονίων, χρειάζεται να επικεντρωθούμε στην ανάπτυξη. Τι έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών, για να ξέρετε πολύ καλά. Βεβαίως και η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη σε θέματα τέτοια να συνομιλεί στη διεθνή κοινότητα. Να συνομιλεί με αυτούς που διαφωνεί και να συνομιλεί βεβαίως και με τη Συμμαχία και με τους συμμάχους της. Έτσι ξεκίνησε ένας διάλογος για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Ποια συμφωνία είχαμε κάνει εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες συμμετέχοντας στην κυβέρνηση? Ότι θα αξιοδοτήσουμε τον Υπουργό Εξωτερικών να διαπραγματευτεί, αλλά λύση η οποία θα περιέχει τον όρο Μακεδονία σε σύνθετο, εμείς δεν αποδεχόμαστε, δεν ψηφίζουμε, δεν θα επιτρέψουμε να περάσει. Οι διαβεβαιώσεις που είχαμε ήταν ότι θα γίνει ο διάλογος, αλλά επειδή είναι γνωστή η θέση και ο αλληλεπιδοτισμός της άλλης πλευράς, θα πήγαινε ο διάλογος κάποια χρόνια μετά, διότι αυτοί δεν έχουν αλλάξει όπως απεδείχθηκε και όπως εμείς ισχυριζόμασταν. Τι να τα κάνεις τα χαρτιά και τις συμφωνίες, όταν κάθε μέρα ο Πρωθυπουργός Σκοπίων βγαίνει και λέει για μακεδονική μειονότητα, βγαίνει και λέει ότι θα σας λένε Μακεδόνες έτσι και έτσι, βγαίνει και λέει ότι εμείς το Βόρειο θα το σβήσουμε από μόνοι μας. Εμείς ξέραμε ποιοι είναι αυτοί. Τους ξέρουμε γιατί γνωρίζουμε τις διαπραγματεύσεις εδώ και 30 χρόνια. Και αυτό που είπαμε είναι ότι δεν θα πρέπει η Ελλάδα να φανεί σαν εκείνον που δεν συζητά, αλλά σαν εκείνον που συζητά έχει δίκιο και το δίκιο της δεν το βρίσκει ακριβώς γιατί κάθεται η άλλη πλευρά στις αιμονές του Τίτο και του Μουσολίνη. Και εδώ θέλω να ξεκαθαρίσω ότι κάναμε τα πάντα προκειμένου αυτή η κυβέρνηση να μην διαταραχθεί και να υπάρχει εσωτερική ασφάλεια, να υπάρχει ηρεμία για να μπορέσει αυτή η ανάπτυξη. Όταν όμως και αν έρθει τέτοια συμφωνία στη Βουλή των Ελλήνων, τότε οι ανεξάρτητοι Έλληνες θα αποχωρήσουν από την κυβέρνηση, από την κυβερνητική πλειοψηφία και θα ξεκινήσουμε έναν αγώνα για να υπερασπιστούμε την δικιά μας κυβέρνηση. Έντυπα και καθαρά. Σε αυτό είναι το μόνο ζήτημα στο οποίο θα ζητήσω κομματική πειθαρχία από όλους τους βουλευτές. Από όλα τα στελέχη, από όσους θέλουν να μας στηρίξουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω να χρησιμοποιήσουν τους ανεξάρτητους Έλληνες, να χρησιμοποιήσουν τις αρχές και τις αξίες μας προκειμένου να βοηθήσουν έστω και με μία ψήφο την ψήφιση μιας συμφωνίας για την οποία έχουμε λαϊκή εντολή να σταματήσουμε οποιοδήποτε τρόπο. Θα είμαστε συνδεδεμένοι σε μια ροπιά. Και αν κάποιοι διαφωνούν από τώρα, τους καλώ να παραδώσουν την έδρα τους. Διότι θα είναι αποστάτες, θα είναι προδότες, και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί ξεκαθαρίστηκε με την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ότι κανείς, ό,τι και αν κάνει, δεν θα είναι υποψήφιος σε ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι έντυπη συμφωνία, είναι έντυπος ο Αλέξιος Τσίπρας. Αν λοιπόν κάποιοι πιστεύουν ότι θέλουν να κάνουν τη δική τους, το δικό τους βήμα, ας προσδεθούν στην καρεκλίτσα τους και ας φύγουν και από τους ανεξάρτητους Έλληνες και από αυτή την οικογένεια η οποία τουλάχιστον
σε αυτά που αποφασίζει, όσο και αν στοιχίζει, τα στηρίζουμε μέχρι τον τελευταίο. Όσο υπάρχει ένας και από εμάς, θα υπηρετήσουμε αυτά για τα οποία μα δημιουργούν. Από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα, επειδή πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και ορισμένα άλλα πράγματα. Βλέπω τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος έγινε μακεδονομάχος. Θέλω να θυμίσω ότι ο όρος Βόρεια Μακεδονία δεν είναι η πρόταση του Κώστα Καραμαλή. Νονά του Βόρεια Μακεδονία είναι η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η αδελφή του. Και η Νέα Δημοκρατία δεσμεύτηκε ότι θα στηρίξει γεωγραφικό προσδιορισμό με έργα όμνες και το καθεξής. Και μάλιστα ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή είχε πει ότι εμείς θα το στηρίξουμε αν γίνουν συνταγματικές αλλαγές. Το καλό λοιπόν, αν θέλει να μιλάει για προτάσεις μορφής και για ανατροπή της υφισταμένης κυβέρνησης, να δεσμευτεί δημόσια ότι δεν θα στηρίξει καμία λύση με τον όρο Μακεδονία και ότι θα καταργήσει οτιδήποτε και αν έχει συμφωνηθεί την επόμενη μέρα. Κυριακή Κοντιγιαρδί, το να βγαίνει και να τάζει λαγούρια πετραχίλια, δεν λέει τίποτα. Και επειδή, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, πρέπει να ξέρετε κι εσείς που βαδίζετε, και επειδή σας ρωτάνε και το ξέρω, μα τι θα κάνετε ανεξάρτητοι Έλληνες, θα ψηφίσετε μια πρόταση μορφής του Μητσοτάκη? Βεβαίως και όχι. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι στα χέρια του εκάστοτε Πρωθυπουργού την πρόταση μορφής να την γυρίσει σε πρόταση εμπιστοσύνης. Και μια κυβέρνηση σε πρόταση εμπιστοσύνης δεν ανατρέπεται. Οπότε και εμείς δεν θα ψηφίσουμε στην πρόταση εμπιστοσύνης εάν υπάρχει θέμα επικυρώσεως της συμφωνίας αυτής. Και βεβαίως θα μπορέσει στο τέλος να ρωτηθεί ο ελληνικός λαός. Αλλά αυτά όλα με την προϋπόθεση ότι αυτή η συμφωνία θα φτάσει στην Ελληνική Βουλή. Και εδώ θέλω να κάνω ακόμα μία έκκληση προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο οποίος δημόσια έχει πάρει πολλές φορές θέση. Ήρθε η ώρα, όταν η συμφωνία αυτή θα έρθει πλέον στην Ελλάδα, αν επικυρωθεί από τη Σκοπιανή Βουλή, να πάρει θέση και ο ανώτατος πολιτιακός άρχων. Διότι, αν αυτή η συμφωνία πράγματι ισχύει αυτό που εμείς λέμε, ότι δηλαδή υποκρύπτει τη δυνατότητα αλυτρωτισμού από τη μεριά των Σκοπίων, όπως συνεχίζει να κάνει ο ΖΑΕΦ, τότε θα πρέπει να μπλοκάρει από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι προβλέπεται στις δημοκρατίες. Άρα ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας είναι ένας δρόμος κάποιων μηνών. Πιστεύω ότι θα κληθούμε μεταξύ του τέλους Ιανουαρίου, αλλά το πιο πιθανό είναι μετά το Μάρτιο. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα πρέπει εμείς να μείνουμε μόνο στο θέμα της συμφωνίας, το οποίο είμαστε οι μόνοι πολιτική δύναμη το που έχουμε ξεκάθαρη θέση. Και δεν αλλάζει αυτή η θέση μας. Πρέπει να βγούμε έξω, να οργανωθούμε στους Έλληνες πολίτες, να πούμε τι κάναμε μέχρι τώρα, να πούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Να γνωρίσουμε και να γνωριστούμε με τις τοπικές κοινωνίες και να πάμε στις ευρωεκλογές και στις εκλογές με σκοπό όχι απλώς να είμαστε οι ρυθμιστές της πολιτικής ζωής, που αυτό είναι και το δεδομένο, αλλά την επόμενη μέρα που γνωρίζετε όλοι τι θα συμβεί, θα διαλυθεί το σύμπαν, οι ανεξάρτητοι Έλληνες να γίνουμε η μεγάλη εκείνη δύναμη που θα αναλάβει τα ενία της διακυβέρνησης του τόπου. Έχουμε περάσει εξετάσεις, έχουμε πετύχει τις εξετάσεις, έχουμε αποδείξει ότι ενώνουμε τους Έλληνες, έχουμε αποδείξει ότι πιστεύουμε στην πατρίδα μας και ότι όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες μπορεί να είμαστε μαζί. Δεν μας κρατάει κανείς, δεν φοβόμαστε κανέναν,
Πιστεύουμε μόνο στο Θεό, στην πατρίδα μας και στον ελληνικό λαό. Έχουμε μαζί μας μια νεολαία διαμάντη, η οποία αποτελεί το μέλλον αυτού εδώ του τόπου. Καλή δύναμη σε όλους και όλοι. Τις επόμενες μέρες, από τις 10 Ιανουαρίου, ξεκινάει η παρουσίαση του νέου προγράμματος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και καμπάνια για την προεκλογική εκστρατεία. Μεταφερόμαστε δε από τη Συγκρού στο κέντρο της Ομόνοιας, όπου πλέον μετατρέπονται τα γραφεία σε εκλογικό κέντρο. Θα δώσουμε τη μάχη και θα νικήσουμε. Καλή δύναμη.